Οι λογαριασμοί ρεύματος θα μαρτυρούν τους ιδιοκτήτες τουριστικών ακινήτων τύπου Airbnb ή Rooms to Let που επιλέγουν να φοροδιαφεύγουν. Στο στόχαστρο της εφορίας με τη συνδρομή των λογαριασμών ρεύματος μπαίνουν ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν ακίνητα και είτε δηλώνουν ότι είναι κενά είτε εμφανίζουν λιγότερες ημέρες ή μήνες από αυτούς που τα εκμισθώνουν. Αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια να εντοπίσει εστίες φοροδιαφυγής και να εισπραχθούν φόροι από εκείνους που με κόλπα αποφεύγουν συστηματικά να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Κανείς σφίγγει ο κλειός, αυτό είναι η πραγματικότητα. Καταρχήν αυτοί που νοικιάζουν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών τα δωμάτια τους ή τα σπίτια τους, θα πρέπει να ξέρουν ότι οι διαδικτυακές αυτές πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να δίνουν τα στοιχεία στις φορολογικές αρχές όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, στις περιπτώσεις που δεν έχουμε μισθώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, σε αυτή την περίπτωση η εφορία διαθέτει πολλά εργαλεία μέσω των διασταυρώσεων που γίνονται. Ένα από αυτά είναι και μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Τσουχτερά θα είναι τα πρόστιμα για όσους πιαστούν να παρανομούν, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, μόλις τελειώσει το καλοκαίρι θα γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβάλει όσοι διαθέτουν ακίνητα που τα εκμισθώνουν σε τουριστικές και σε αστικές περιοχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν φαινόμενα φοροδιαφυγής. Να ελέγχει τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος και αν έχουμε αποκλίσεις, δηλαδή έχουμε μεγάλες καταναλώσεις σε σχέση με ομοειδούς έκτασης χώρους, σημαίνει ότι νοικιάζονται και αυτό θα οδηγήσει να κάνει στοχευμένους ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους, για να διαπιστώσει αν γίνεται φοροδιαφυγή ή όχι. Πάντως ο καθένας ο οποίος θέλει να αποφύγει να πληρώνει τους φόρους αναλαμβάνει και τα ρίσκα του και θα πρέπει να ξέρει ότι οι δυνατότητες περιορίζονται συνεχώς λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου και των διασταυρώσεων που γίνονται είτε με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας είτε με οποιοδήποτε άλλης μορφής διασταυρώσης. Κατανάλωση ρεύματος είναι ένα βασικό στοιχείο που δείχνει αν ένα ακίνητο κατοικείται και με μαθηματικά μοντέλα και υπολογισμούς μπορεί να προκύψει και ο ακριβής αριθμός ημερών το ακίνητο αυτό χρησιμοποιήθηκε από τους ενίκους του.